Δήμαρχο του Ύψωνα, τον κύριο Παντελή Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό λοιπόν, μεσημέρι. Κύριε Γεωργίου, εσείς τι πληροφόρηση έχετε, κύριε Γεωργίου, για την ανταπόκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας? Να πούμε ότι στη σκηνή είχαν έρθει δύο πυροσβεστικά οχήματα πολύ νωρίς. Το ένα δυστυχώς είχε βλάβει και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το σκοπό. Αυτό το πυροσβεστικό όχημα εννοείται είχε βλάβει. Ναι, τι είχε βλάβει? Βλάβει και είχε ακινητοποιηθεί για αρκετή ώρα. Έτσι ουσιαστικά. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Ξέρετε τι βλάβη είχε, προέκυψε εκείνη την ώρα, ενώ ανημερωθήκατε. Ήταν μηχανική βλάβη, δεν ξέρω τι ήταν. Απλά το όχημα ήταν εκεί, δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Ουσιαστικά κλείσε όλη η έξοδο από την τρίτη βιομηχανική και δεν μπορούσαν να φύγουν οι πολίτες. Μέχρι που χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια δίωδο εξόδου για τους εργαζόμενους της βιομηχανικής. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι την αργοπορία στην ανταπόκριση των εναέριων μέσων. Ναι. Τα εναέρια μέσα έκαναν περίπου 1,5 ώρα να έρθουν. Σε περιοχές όπως είναι οι δικές μας, όπου μιλάμε για αργάκια, για μεγάλες ψηφιατρικές διαφορές, περιοχές δύσβατες, δεν μπορεί να επιχειρήσει η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και αν το θέλει. Καλά, ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου. Μια βιομηχανική περιοχή στον Άγιο Σιλά είναι δύσβατη περιοχή? Για όσους γνωρίζουν την περιοχή, ναι, η βιομηχανική περιοχή, η τρίτη βιομηχανική που μιλάμε, είναι στην κορυφή ενός βουνού. Ουσιαστικά δεξιά και αριστερά. Καλά, καθημερινά πώς πάνε εργασία τόσοι άνθρωποι στη βιομηχανική περιοχή? Είναι δύσβατη για την πυροσβεστική υπηρεσία? Πάνε με ένα δρόμο, είναι αυτό που φωνάζουμε αυτό χρόνια, για τη μία πρόσβαση. Μία είσοδος, μία έξοδος υπάρχει για την περιοχή. Ακριβώς. Και είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί. Δεξιά και αριστερά της βιομηχανικής. Στην προηγουμένη περίπτωση, η τελευταία πυρκαγιά ήταν στην ανατολική μεριά της βιομηχανικής. Δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα όταν ξεφύγει. Καλά, αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργίου, υπάρχει αυτό το θέμα. Είναι δύσβατη περιοχή. Δεν υπάρχουν εισόδοι και εξόδοι. Υπάρχει ένας δρόμος εισόδου, ένας δρόμος εξόδου. Γιατί λειτουργεί εκεί η βιομηχανική περιοχή, κύριε Γεωργίου? Σε αυτό αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Ναι, δεν είναι δουλειά της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτό? Όχι. Η βιομηχανική περιοχή χωροθετήθηκε το 2000 μέσα από το τοπικό σχέδιο της Λεμεσού. Και επειδή έγινε αυτό και από ό,τι έγινε αυτό, κύριε Γεωργίου, διακινδυνεύουμε, ας πούμε, την ασφάλεια πολιτών καθημερινά? Δυστυχώς ή ευτυχώς λειτουργούμε με αυτά που μας έχουν, με αυτά που έχουμε κληρονομήσει. Εξού και τα τελευταία χρόνια έχουμε δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά της βιομηχανικής. Ζητάμε επιτακτικά τη δημιουργία της δεύτερης εξόδου, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου πριν 2 χρόνια και τρέχουμε τις μελέτες. Ζητούμε τη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού, ο οποίος εδώ και χρόνια οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι αρνητικές. Καλά, αφού και να γίνει ο πυροσβεστικός σταθμός, μας λέτε ότι είναι δύσβατη περιοχή. Δεξιά και αριστερά σίγουρα είναι δύσβατη, αλλά αν είχαμε πυροσβεστικά οχήματα άμεσα εκεί στην περιοχή, θα αποτρέπαμε το χειρότερο. Είχατε όμως, είπατε. Μας είπατε ότι ήρθαν. Η πυροσβεστική ήρθε νωρίς, να το νωρίς όταν λέμε. Αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε 7 μποφόρα αέρα και η πυροσβεστική μπορεί να κάνει 15 με 20 λεπτά να έρθει, ναι, δεν προλαβαίνει σε περιοχές που είναι ξηρές. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, πώς απαντάτε σε όλη αυτή την αναρχία που επικρατεί στην περιοχή? Την πρώτη φορά που ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Σιλά, η πυροσβεστική υπηρεσία έκανε λόγο για όγκους χωμάτων που δυσκόλευαν το έργο της και την πρόσβαση της σε σημεία. Αυτή τη φορά ακούσα το πρωί τον κύριο Ανδρέα Κιτσί, στη συνάδελφο την Κατερίνα την Αγαπητού, που έλεγε ότι υπήρχαν στίβες από ξύλα και δεν ήταν εύκολο η πυροσβεστική υπηρεσία να ολοκληρώσει το έργο της. Γίνονται παρανομίες στην συγκεκριμένη περιοχή, κύριε Γεωργίου. Είσαστε ο άρχοντας της τοπικής αυτοδιοίκησης εκεί. Τις γνωρίζετε, τις έχετε στα υπόψη? Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί θεωρώ ότι τα ζητήματα δεν είναι τόσο άσπρα μαύρα όπως τα θέτει η πυροσβεστική. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη χθεσινή φωτιά, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Χθες, εκεί που ήταν η σωρή, λειτουργεί μονάδα υλοτομίας, η οποία έχει άδεια. Ναι. Μιλάμε για αδειοδοτημένη μονάδα υλοτομίας. Μάλιστα. Επομένως, το ότι δεν μπορούσαν να κοντέψουν γιατί είχε στίβες από ξύλα, λυπάμαι, μιλάμε για μια μονάδα αδειοδοτημένη.
Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη περιοχή, μιλάμε για δρόμους ανοιχτούς. Προσωπικά εγώ είχα πάει με την πυροσβεστική, με τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για να καταδείξουμε από πού μπορούσαν να μπουν, από πού μπορούσαν να βγουν, γιατί η περιοχή εκεί που μιλάμε είναι το τελευταίο τεμάχιο του Δήμου Ύψανα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είναι Δήμος Πολεμικιών. Μάλιστα. Άρα εννοείται εσείς ότι πήγατε και τους υποδείξατε τρόπους για να, για μπορούν να φτάσουν. Ναι. Για να... Ωραία. Για να... Τη μέρα εκείνη και τις δύο πυρκαγιές το κάνατε. Εγώ λέω προηγούμενα τι έγινε όμως. Δεν γνωρίζατε εσείς ότι μπορεί να κόβουν ξύλα παράνομα ή να κάνουν λαθροθυρία ή όλα αυτά. Λέω ότι είναι νόμιμη η γυλοτομία εκεί. Το υποστατικό για το οποίο συζητάμε, είναι το οποίο νόμιμο. Είναι ακριβώς απέναντι από το Αργάκι. Είναι νόμιμο. Ωραία, κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, σας ευχαριστώ. Σας αφήνω γιατί γνωρίζω ότι έχετε μια άλλη υποχρέωση προεκλογική. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Εκκριζώνη, στην Ελισάβετ τη Γεωργίου, τη συνάδελφο. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Τι γίνεται σήμερα εκεί? Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Βρισκόμαστε στην Αγλαντζά, ακριβώς σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι, σε ένα γεφυράκι. Ξεκινά από πίσω.